Κρίσιμη αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 11χρονου μετά τη βάναυση επίθεση που δέχτηκε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο της Κρήτης από 20χρονο Ολλανδό, ο οποίος κατάφερε εναντίον του 20 μαχαιριές. Οι γιατροί αναφέρουν πως θα πρέπει να παρέλθει το πρώτο και κρίσιμο 48ωρο προκειμένου να πούν με βεβαιότητα ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Το αγοράκι επιβλήθη σε 8ωρη χειρουργική επέμβαση. Με τα τραύματα που δημιουργήθηκαν στο θώρακά του, τρύπησε η μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες. Η μητέρα του εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση σοκ και βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της οι ψυχολόγοι προκειμένου να της παράσχουν υποστήριξη. Το αγόρι επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λικουρέντζος, καθώς και ένας διπλωμάτης της Ρωσικής Πρεσβείας, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του. Αυτό μου το έκανε ο νέος ανηματέρ Ολλανδός, μετέφερε στους αστυνομικούς 11χρονος όταν εκείνοι τον εντόπισαν αιμόφυρτο. Την αποκάλυψη αυτή έκανε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθύντης Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης. Στα πλαίσια αναζήτησης στους χώρους γύρω από το ξενοδοχείο, εντοπίστηκε ένας 20χρονος, ο οποίος βάδιζε στον παραλιακό δρόμο, κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών από τις κινήσεις τους και συγκεκριμένα εκείνη την ώρα προσπάθησε να πάρει μια τσάντα από έρισμα κάτω από τον παραλιακό. Ναι. Θεωρήθηκε ύποπτος και έγινε προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Η τσάντα αυτή που προσπάθησε να πάρει ήταν η δική του που την είχε κρύψει εκεί. Την είχε κρύψει. Η τσάντα αυτή περιείχε ένα λάπτοπ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι είναι δικά του. Όμως αυτό δεν έπεισε τους αστυνομικούς και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου για περαιτέρω διερεύνηση. Ταυτόχρονα άλλοι αστυνομικοί αλλά και οι ίδιοι συνέχισαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 12χρονου. Όπως σας είπα, ο 20χρονος επέμενε ότι τα πράγματα αυτά ήταν δικά του. Μετά από 2 ώρες περίπου, γύρω μετά τις 2, εντοπίστηκε σε χώρο του πάρκινγκ, του υπαίθριου πάρκινγκ του ξενοδοχείου και στην άκρη αυτού ο 12χρονος, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος, είχε περίπου 20 μαχαιριές δεχτεί και ψέλησε ότι αυτό μου το έκανε ο νεαρός, ο καινούργιος ανηματέρ, ο Ολλανδός. Από το σημείο και εκείνο και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Εσείς ήδη τον είχατε πιάσει στο αστυνομικό τμήμα αυτόν. Τον είχαμε ήδη 2 ώρες πριν. Ναι. Ναι. Και άρχισε όταν του είπαμε ότι ζει το παιδί, άρχισε μετά σιγά σιγά να μας ξεστορεί τι ακριβώς έγινε. Η Ελλάδα κερδίζει το εθνικό στοίχημα για έξοδο από την κρίση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους Κινέζους να έρθουν στην Ελλάδα να θαυμάσουν τις ομορφιές της αλλά και να επενδύσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρθηκε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αποκρατικοποιήσεις που συγκεντρώνουν το κινέζικο ενδιαφέρον. Ελευθέριος Βενιζέλος και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, σιδηροδρόμους κλπ. Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε και στην Κόρσκο, για την οποία είπε ότι ήρθε στην Ελλάδα σε μια δύσκολη στιγμή και επένδυσε προσφέροντας θέσεις εργασίας. Δημιουργία μικρής ΔΕΗ με αντιπροσωπευτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα πωληθούν σε ιδιώτες, είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ και πώληση του 49% των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε σήμερα από το ΙΠΕΚΑ. Το σχέδιο έχει οριζόντια ολοκλήρωση το 2015 και περιλαμβάνεται στο μνημόνιο οικονομικής πολιτικής που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα. Όπως επεσήμαναν αρμόδιες πηγές, εκτός από την εξασφάλιση εσόδων για το δημόσιο μέσω της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, το σχέδιο διασφαλίζει και τη δημιουργία των συνθήκων για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν περίπου 200 εργαζόμενοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν καθώς παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους 8 μήνες, ενώ από τις 8 Φεβρουαρίου έχουν προχωρήσει σε επίσχυση εργασίας. Χθες πραγματοποιήθηκε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Άμυνας, όπου συναντηθήκαμε με τον Υπουργό τον κύριο Καράβελα. Με βασικό αίτημά μας την χρηματοδότηση της εταιρείας για να επαναλειτουργήσει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδότηση και όπως καταλαβαίνετε δεν έχει λειτουργία. Και από την πλευρά του Υπουργού Άμυνας να επικαλεστεί το 346 με βάση το πόρισμα του Αλμούνια που ρωτά την ελληνική κυβέρνηση αν η εταιρεία εξυπηρετεί την άμυνα της χώρας. Η διαβεβαίωση και η θέση του Υφυπουργού είναι το Υπουργείο Άμυνας είναι ταυτισμένο με την κυβερνητική απόφαση που θέλει τη βιωσιμότητα γενικότερα των αμυντικών βιομηχανιών και ειδικότερα των ΕΑΣ. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ και ζητάμε και από τον Υπουργό Οικονομικών
να εναρμονιστεί και να ευθυγαρμιστεί με αυτή την απόφαση του Υπουργού Άμυνας και της Κυβερνητικής Πολιτικής και να επικαλεστεί το 346 έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της εταιρείας που εξυπηρετεί την άμυνα της χώρας. Καμία πρόταση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα η Μαρία Ρεπούση. Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, απευθυνόμενη στο Γιάννη Σταθάκη, έλεγε ότι οποτεδήποτε έρχεται μια συζήτηση για αλλαγή στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντοτε αντίθετος με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές. Δεν μας έχετε πει τις προτάσεις σας. Οποιαδήποτε αλλαγή έρχεται στη Βουλή για να συζητηθεί, είσαστε αντίθετοι. Παράδειγμα, η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Ναι, λέτε στην αξιολόγηση, αλλά όχι σε αυτό το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα που εσείς προκρίνετε? Ναι, στην αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη, αλλά όχι σε αυτή την αναδιάταξη. Ποια είναι η πρότασή σας? Δεν έχουμε ακούσει καμία πρόταση. Δεν έχετε ακούσει προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι γενικώς. Εγώ μιλάω τώρα για την παιδεία στην οποία αναφερθήκατε, παιδεία, ότι χρειάζεται βαθιές αλλαγές. Μάλιστα. Στις βαθιές αλλαγές, μέχρι τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Διότι δεν κάνατε καμία βαθιά πρόταση. Δεν έχει ουσιαστική. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, μέσα εκπαίδευση. Μπορεί να έχει, αλλά θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά όλων. Δεν άκουσα καμία πρόταση. Σύστημα, αφήστε με 50, να τελειώσω το σχόλιο. Και μου λέτε, θέλω να πω το εξής. Με αποθέωση τη δήλωση ότι τα σχολεία ανήκουν στους καθηγητές, όπως τα νοσοκομεία ανήκουν στους γιατρούς, με αποθέωση αυτή τη υπερασπίζεστε ο υπεύθυνος τομεάρχης της παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με τι είμαστε, υποστηρίζετε όλα τα συντεχνιακά αιτήματα, όλα τα συντεχνιακά αιτήματα. Έχετε άδικο και δεν έχετε μία πρόταση να πούμε, θα συμφωνήσουμε με το σχολείο, χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές που χρειάζεται? Μπορώ, με γενική φιλοσοφία. Παρακαλώ, θα κάνουμε μία άλλη ζήτηση για την παιδεία. Απελπιστική είναι η κατάσταση με την καθυστέρηση έκδοση συντάξεων στο ΙΚΑ που φτάνει ακόμη για τα 2 χρόνια σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Χιλιάδες ασφαλισμένοι καθημερινά πολιορκούν τα καταστήματα του ΙΚΑ για να μάθουν την πορεία του συνταξιοδοτικού του στέματος. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η πρόσφατη απόλυση υπαλλήλων και η μαζική αποχώρηση για σύνταξη έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή κατάσταση. Σημειώνεται ότι ξεπερνούν τις 150.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις απονομής σύνταξης που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ. Από αυτές, οι 74.256 αφορούν αιτήματα κύριας σύνταξης και 77.727 αιτήματα επικουρικής. Τα κριτήρια με τα οποία μπορεί ο φορολογούμενος να ζητήσει απαλλαγή ή περισσότερες δόσεις για το χαράτσι περιγράφει η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη. Προϋπόθεση όπως ορίζεται στην απόφαση για να εξεταστεί το αίτημα είναι το εισόδημα του φορολογούμενου να είναι κάτω από 6.000 ευρώ, 8.000 ευρώ για ζευγάρι με προσάξιση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η κατοικία να έχει αντικειμενική αξία μικρότερη των 120.000 ευρώ και η τιμή ζώνης να μην ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.